Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Τσίπρα και κυρία Γεννηματά, δεν μπορείτε να παριστάνετε ως κόμματα τις αθώες περιστερές. Όλοι εσείς, κυβερνώντας άλλος λίγο κι άλλος περισσότερο, έχετε βαριά ευθύνη, απαράγραπτη, για το έγκλημα που καταδικάζετε στα λόγια και ο ένας φορτώνει στην πλάτη του άλλου με πολύ μεγάλη υποκρισία. Εσείς που διευκολύνατε πολιτικά τη βαρβαρότητα, καθώς με την πολιτική σας τσακίσατε και τσακίζετε την οικονομική αξιοπρέπεια της νεολαίας, του λαού μας, τους μισθούς, τα δικαιώματα, το στοιχειώδη κοινωνικό έλεγχο, το συνδικαλισμό που είναι κάποιο αντίβαρο σε κάθε είδους πιέσεις των ισχυρών. Εσείς ανοίγετε το δρόμο για την κάθε λογής, για να το πούμε και με τη δική σας διάλεκτο, κατάχρηση εξουσίας των ισχυρών σε χρήμα και θέσεις. Ποιο νομίζετε ότι κοροϊδεύετε μεταθέτοντας ο καθένας σας στο παρελθόν τις συνέπειες του καπιταλιστικού μοντέλου που πρεσπεύετε; Βοά από τη διαφθορά, τη βασισμένη σε οικονομικά αίτια, ολόκληρος αυτός ο σάπιος κόσμος σας. Δεν ακούτε διεθνείς ειδήσεις; Τάχα δεν ξέρετε την αυξανόμενη σαπίλα του καπιταλιστικού κόσμου, των δίθεν υγιών επενδυτών, των διαβολικά καλών δίθεν προστατών μας που προσκυνάτε; Εσείς οι ίδιοι με την πολιτική που προωθείτε και τα συμφέροντα που τελικά εξυπηρετεί η πολιτική σας, διαφθείρετε την οικονομική και κοινωνική ζωή στη χώρα. Υποκρίνεστε ότι ξορκίζετε τάχα το παρελθόν, λες και τα πράγματα σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε δηλαδή, είναι καλύτερα. Χειρότερα είναι σήμερα. Πολύ χειρότερα είναι για τους νέους και τις νέες που αγωνιούν αν θα βρουν μια στοιχειώδη αξιοπρεπή δουλειά, χωρίς να σκύψουν, χωρίς να προσκυνήσουν, χωρίς να φιλήσουν κατουρημένες ποδιές, με ελάχιστα δικαιώματα. Προσωρινή δουλειά συνήθως και ευάλωτη σε παντοειδείς πιέσεις. Και είναι χειρότερα γιατί κάνετε τους ταξικά ισχυρούς ακόμα ισχυρότερους και τους ταξικά αδύναμους πιο αδύναμους. Βοά η νεολαία που τις ρίχνετε πάνω τα ΜΑΤ και κάνετε πως δεν ακούτε την αγωνία της για μια ζωή με αξιοπρέπεια, με δικαιώματα. Κάνετε πως ψυχαλίζει, πως το πρόβλημα είναι μόνο ο Λιγνάδης και ο κάθε Λιγνάδης, ενώ ρίχνει καρεκλοπόδαρα και ενώ η φτώχεια κάνει θράψη. Υποκρίνεστε πως δεν ευθύνεται το σύστημα που με λούφα και παραλλαγή όλοι σας ανεξαίρετα υποστηρίζετε, το μοντέλο σας ο καθένας. Τάχα δεν διαβάσατε ούτε αυτό που έγραψε με κινησμό προημερών το αγαπημένο σας αμερικάνικο πρακτορείο Bloomberg, ότι οι πλούσιοι έχουν γίνει πιο πλούσιοι από ποτέ στη διάρκεια της πανδημίας και η εισοδηματική ανισότητα έχει ήδη φτάσει κοντά στο υψηλότερο σημείο της εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα. Προκαλέσατε τη σημερινή συζήτηση, κύριε Μητσοτάκη, όπως είπατε, για τα θέματα της επικαιρότητας και την ποιότητα του δημόσιου λόγου. Είναι λογικό να μονοπολούν την επικαιρότητα οι αθλειότητες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο χώρο του πολιτισμού. Όμως επικαιρότητα είναι και η πανδημία, η οποία έχει αφαιθεί στην τύχη της. Η αύξηση των κρουσμάτων και κατ' επέκταση και των νοσηλιών έχουν οδηγήσει σε έμφραγμα τα δημόσια νοσοκομεία. Το γεγονός ότι στην Αττική έχουμε εκτείναξη των κρουσμάτων παρά τα lockdown, τι αποδεικνύει; Ότι η πραγματική και σοβαρή διασπορά γίνεται αλλού. Γίνεται σε χώρους δουλειάς, σε μέσα μεταφοράς, σε ιδιωτικές δομές υγείας και πρόνοιας. Εκεί δηλαδή που μετά από ένα χρόνο πανδημίας δεν έχετε πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Και ενώ οι νοσοκομιακοί γιατροί σας λένε πάρτε μέτρα τώρα πριν το έμφραγμα οδηγήσει στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Εσείς πέρα βρέχει.
Τι περιμένετε δηλαδή για να κάνετε τώρα μαζικές προσλήψεις να προχωρήσετε στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα? Μας πάτε από lockdown σε lockdown, αλλά ξέρετε πολύ καλά πως κανένα lockdown δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη θωράκιση των νοσοκομείων, την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η οποία είναι απαραίτητη εκτός των άλλων και για να βγάλει πέρα και το πρόγραμμα των εμβολιασμών. Ανοιγοκλίνετε τα σχολεία, έχετε κλείσει τα πανεπιστήμια χωρίς να υπολογίζετε τις τεράστιες συνέπειες στη μόρφωση αλλά κυρίως στην ψυχολογία των νέων παιδιών που μήνες τώρα παραμένουν μακριά από το φυσικό χώρο για τη μόρφωσή τους που είναι οι σχολικές αίθουσες, τα φοιτητικά αμφιθέατρα και όχι τα δωμάτια τους. Επικαιρότητα είναι και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες άνεργοι, χιλιάδες εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή, άλλοι που δουλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Επικαιρότητα είναι και τα προβλήματα που έχουν οδηγήσει στα όρια της επιβίωσης μικρομεσαίους επιχειρηματίες στον χώρο του εμπορίου, της εστίασης, αλλού. Και να σας πω, σήμερα είχα μια προγραμματισμένη συνάντηση, τηλεδιάσκεψη, με εκπροσώπους πολλών εμπορικών συλλόγων του δυτικού τομέα της Αθήνας, από όπου και εκλέγουμε, για να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλος αυτός ο κόσμος. Και αναβλήθηκε, την αναβάλαμε για να βρεθούμε στη σημερινή συζήτηση, που αναδύει όλη τη σαπίλα αυτού του συστήματος, ενώ έπρεπε τα προβλήματά τους να συζητάμε. Επικαιρότητα είναι και η ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού, στην οποία έχετε δώσει τα ρέστα σας. Το είδαν οι φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το είδαμε και εμείς και όλη η Ελλάδα. Αυτό εννοούσατε όταν εδώ στη Βουλή λέγατε πως στα πανεπιστήμια δεν μπαίνει η αστυνομία, αλλά η δημοκρατία. Αποκαλύφθηκε ότι ο πραγματικός στόχος του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη δεν ήταν η δίθεν εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια, αλλά όσοι αγωνίζονται, αντιδρούν, αντιστέκονται στην πολιτική σας. Οι σχολές ανοίγουν μόνο για τα ΜΑΤ. Η κυβέρνηση κρατά κλειστές τις σχολές για τις σπουδές, για την έρευνα, για όλα όσα είναι αναγκαία για την αυριανή γενιά των επιστημόνων. Κάνετε μια επίδειξη δύναμης κρατικού αυταρχισμού. Το ίδιο κάνετε και με την περίπτωση της πείνας της απεργίας πείνας και με το ζήτημα μιας αυθαίρετης μεταχείρισης σε βάρος ενός κρατουμένου. Τη γνώμη μας για τον Κουφοντίνα και όλους αυτούς και για τις πράξεις τους και πώς αυτές αξιοποιήθηκαν για να συκοφαντηθεί ο λαός, το κίνημά του, οι αγώνες του, η επαναστατική ιδεολογία και πράξη, την ξέρετε. Και την ξέρει και όλος ο ελληνικός λαός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην προκειμένη όμως περίπτωση δεν μιλάμε γι' αυτό. Επιλέγετε συνειδητά να εντείνετε τον αυταρχισμό και να κάνετε μια επίδειξη δύναμης αλαζονίας. Επιλέγετε να το κάνετε εκεί που θεωρείτε ότι είναι πιο εύκολο ίσως να γίνει αποδεκτό στις λαϊκές συνειδήσεις. Και τελικά εσείς πολιτικοποιείτε και κομματικοποιείτε το όλο θέμα. Όμως το όργιο καταστολή συνολικά αφορά και στοχεύει τελικά τον ίδιο το λαό, την ίδια την νεολαία. Η αθλειότητα του συστήματος που υπηρετείτε είναι διάχυτη τόσο στις εγκληματικές πράξεις της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, αλλά και ενηλίκων γυναικών και ανδρών, όσο και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής μας ζωής. Δυστυχώς δεν είστε τίποτε άλλο παρά εκπρόσωποι εδώ μέσα ενός σάπιου συστήματος εκμετάλλευσης, βίας, τρομοκρατίας, ανασφάλειας κάθε μορφής. Χαίρετε.